Να ξεκινήσουμε με Ιερά Πέτρα, έτσι με ενημερώνει ο Δημήτρης. Πάμε Ιερά Πέτρα. Εκεί θα συναντήσουμε την Χρυσούλα Χατζημαρκάκη, αντιδήμαρχος οικονομικών Ιερά Πέτρας. Κυρία Χατζημαρκάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει ένας προβληματισμός στην ευρύτερη περιοχή. Μεταδώσαμε χθες, δώσαμε την είδηση ότι 100 εργάτες γης έχουν οδηγηθεί σε καραντίνα. Πραγματοποιήθηκαν κάποια rapid test σε ειδικό σχολείο Ιερά Πέτρας, σωστά? Ναι, είναι δύο διαφορετικά θέματα βέβαια. Βέβαια, δύο διαφορετικά. Χθες αναφερθήκαμε. Να ξεκινήσουμε με τα τεστ. Ναι. Ο Δήμος Ιερά Πέτρας τώρα και περίπου ένα μήνα πραγματοποιεί τεστ και σε φοιτητές που επιστρέφουν λόγω του ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι εδώ, αλλά και γενικότερα και στο γενικό πληθυσμό πλέον. Σε ανθρώπους δηλαδή που έχουν κάποια υποψία ότι ενδεχομένως να έχουν έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα ή έχουν ταξιδέψει το χρονικό διάστημα αυτό, χωρίς βέβαια να παρουσιάζουν συμπτώματα. Στα πλαίσια λοιπόν της έγκαιρης πρόληψης και στον εντοπισμό κρουσμάτων, πιθανών κρουσμάτων, ο Δήμος πραγματοποίησε και τεστ στο ειδικό σχολείο, τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μαθητές. Τα ειδικά σχολεία, όπως ξέρετε, δεν εντάσσονται στην αναστολή λειτουργίας. Οπότε θεωρήσαμε καθήκον και υποχρέωσή μας να προβούμε σε αυτή την ενέργεια. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια να πούμε ότι οι μαθητές εκεί έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δυσκολεύει την εφαρμογή των μέτρων, να το πω πολύ απλά. Βέβαια, θα επαναληφθεί αυτή η πρωτοβουλία, ο σχεδιασμός τι προβλέπει? Βεβαίως θα επαναληφθεί. Αναταχτά χρονικά διαστήματα θα παίρνουμε δείγματα και από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από τους μαθητές, με τις όποιες δυσκολίες, δεν το κρύβουμε. Όμως είναι μια επιβεβλημένη ανάγκη, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε κι εμείς όπως μπορούμε και με τα μέσα που διαθέτουμε στην πρόληψη της πανδημίας. Είμαστε σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση. Βέβαια, χθες θα ξεκινήσω από εκεί που άρχισα τη συζήτησή μας. Είχαμε και το περιστατικό στο Μακρύ Γυαλό. Δύο ξεχωριστά περιστατικά. Έχετε δίκιο. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν ηρεμήσει λίγο και τα πράγματα. Υπάρχει βέβαια, ανησυχία. Βέβαια, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ναι. Είμαστε σε συνεννόηση και σε συνεργασία άμεση με τον ΕΟΔΗ. Τηρούμε πιστά τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα. Αύριο θα πραγματοποιηθούν μοριακά τεστ και όχι rapid test από το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Εκεί στους μετανάστες, τους οικονομικούς μετανάστες της περιοχής, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει κάποιο κρούσμα. Το οποίο δεν έχει βέβαια συμπτώματα, γιατί αν υπήρχαν κάποια συμπτώματα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτές τις 4 μέρες θα είχε οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Από πλευράς μας, σαν Δήμος, έχουμε εξασφαλίσει στους ανθρώπους αυτούς φαγητό, ήδη πρώτης ανάγκης, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να βγουν από τις οικίες τους, να μην πανικοβληθεί, συγγνώμη, ο κόσμος και να μην έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και δεν νοσούν. Μάλιστα. Θα γίνει όμως κανονικά η χνηλάτιση αύριο πρωί. Μάλιστα. Κυρία Χατζημαρκάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα από Ηράκλειο. Ευχαριστώ. Επίσης, να είστε καλά.